καθώς θα έχουμε μία εκδήλωση υπέρ της παγίδευσης αμπελοπουγιού σήμερα με Ξόβεργα στην Ελεύθερη Αμόχωστο, εκείνο εκπρόσωπος τύπου της Συντονιστικής Επιτροπής. Κύριε Κρασά, καλό σας μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Συγχαρητήρια στην εκπομπή σας, αλλά η πρώτη σας τοποθέτηση νομίζω έχει κάποιο λάθος. Δεν είναι μόνο οι φίλοι του Ξόβεργου. Οι οργανωτές είναι ο Αμόχωστος Διεκδικό, ανακτισμένοι κυνηγοί, ιδιοκτήτες κυνηγετικών σκύλων, ιδιοκτήτες αγροκτημάτων και περιβολιών. Δεν είναι μόνο οι φίλοι του Ξόβεργου. Μάλιστα. Εντάξει, όμως σήμερα έχουμε μια εκδήλωση υπέρ της παγίδευσης των αμπελοπουγιών. Σωστά. Εδώ είμαστε σωστοί. Όχι. Ωραία. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι όπως τα τοποθετείτε. Πείτε μας εσείς πώς είναι. Ο σκοπός της απόψινης εκδήλωσης είναι η διεκδίκηση πρώτα και πάνω απ' όλα των δικαιωμάτων μας σαν Ευρωπαίοι πολίτες και Ευρωπαίοι κυνηγοί. Αυτός είναι ο σκοπός της εκδήλωσης. Ο οποίος με τα διάφορα αιτήματα που θα προβάλλουμε και θα ενημερώσουμε τον κόσμο απόψε είναι αρκετά, δεν ξέρω αν έχουμε αρκετό χρόνο τη διάθεσή μας, θα σας διαβάσω. Πείτε μας τα πιο βασικά, κύριε Κράσα. Τα πιο βασικά είναι περί κυνηγίου νόμος, είναι η αύξηση των σκύλων στους 4, διότι ο εξετάμενος νόμος προνοεί για 2. Είναι η μόνιμη ρύθμιση άσκησης κυνηγητικών σκύλων, κατάργηση των εντολόγια χρήση και εξάσκηση σκύλων, η αναδιοργάνωση του κλιμακίου της ΜΑΤ και της υπηρεσίας χείρας, τα μέσα για το κυνήγι θα τιμωρούνται μόνο κατά τη χρήση τους, να επιτραπεί η κατοχή των ξοδεργών, γιατί είναι μέρος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, είναι παράδοση. Άρα είναι πολλά τα ζητήματα που βάζετε κάτω, κύριε Κράση. Είναι πάρα πολλά, ναι, και δεν θέλω να σας σπαταλήσω το χρόνο σας. Απλά ο σκοπός της απόψινης εκδήλωσης, σας είπα ποιος είναι. Μάλιστα. Είναι η διεκδίκηση πρώτα και πάνω απ' όλα για τα δικαιώματα μας σαν Ευρωπαίοι πολίτες. Είναι πολύ σημαντικό. Νιώθουμε ότι υπάρχει μεγάλη αδικία και πάρα πολλοί πολίτες είναι αγανακτισμένοι και με τη δράση των ακτιβιστών. Νομίζω έχουν καταγραφεί τα αιτήματα σας, κύριε Κρασά. Εμείς να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία στη σημερινή εκδήλωση. Θα είμαστε εδώ, θα τα πούμε και τις επόμενες ημέρες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας.